είχε ένα κρεμάκιο πριν από μερικές μέρες στην πόλη του Ηρακλείου, το οποίο ήρθε για να πατάξει την υποκλοπή μεταφορικού έργου που γίνεται στον κλάδο μου. Ήταν ένα αίτημα το οποίο το είχαμε κάνει εμείς ως Σύλλογος και ως Ομοσπονδία. Έκατσαν 10 μέρες στην πόλη του Ηρακλείου. Από ό,τι μαθαίνω, αυτή τη στιγμή βρίσκονται και πάλι στην Κρήτη, συγκεκριμένα στα Χανιά, και από σήμερα θα ξεκινήσουν περιοδίες σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Είναι ένα αίτημα το οποίο είναι πάγιο για τον κλάδο. Θέλουμε να είναι εδώ οι ελεγχτικοί μηχανισμοί, να ελέγχουν όλους τους επαγγελματίες, να μείνουν οι σωστοί και να φύγουν οι παράνομοι. Είχαμε μια εικόνα τρανταχτή τις πρώτες μέρες που ήρθανε. Όλοι αυτοί οι οποίοι παρανομούν ασύστολα, τα αρπακτικά τα λεγόμενα τα οποία λέω εγώ, είχαν πάρει τα οχήματά τους και είχαν εξαφανιστεί από την πόλη και το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Ηρακλείου. Ζητάμε να είναι καθημερινή και αν γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εμείς, οι νόμιμοι επαγγελματίες, ζητάμε τον έλεγχο εφοληστής. Το μεταφορικό έργο ανήκει αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένα δημόσια οχήματα. Ανήκει στα χτέλ, στα αστικά λεωφορεία, στα ταξί. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει ένα βαν, τους το έχουν δώσει για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είναι εταιρείες συνοικιάσεων αυτοκινήτων που μισθώνουν οχήματα με την παροχή του οδηγού. Αυτοί το καταστρατηγούν και κάνουν αστική μεταφορά, την οποία ανήκει στα ταξί.